Ερμενία Βεργίτη ή αλλιώς Μετουλά Χρεμπιά Γκυλνούς Βαλιδέ Σουλτάν. Μια αριθμιώτησα στο χαρέμι του Ιμπραήμ Αλφα. Δεν είναι πολύ καιρός που ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο που επιμελήθηκε η δημοσιογράφος Εύα Λαδιά για τα μαρτυρικά χωριά του νομού Ρεθύμνου. Αφού ολοκλήρωσα την ανάγνωσή του, το ξεκίνησα από την αρχή. Την πρώτη φορά εστίασα κυρίως στο θεματικό του κέντρο. Στη δεύτερη ανάγνωση όμως, στάθηκα και στις δευτερευούσες σημασίες πληροφορίες. Αρχίζει ενωμένης από την Κωμόπολη των Ανογείων, αναφέρει μεταξύ άλλων πως κυριεύτηκαν από τους Οθωμανούς το 1648, στους κατοίκους τους όμως παραχωρήθηκαν ειδικά προνόμια, αφού το χωριό αποτέλεσε βακούφι της Βαλιδές Σουλτάνας. Το βακούφι της Βαλιδές Σουλτάνας μου ξεσήκωσε την επιθυμία να αναζητήσω τη σημασία αυτού του ονοματικού συνόλου. Κατά το μουσουλμανικό δίκαιο, λοιπόν, το βακούφι είναι μία δικαιοπραξία, σύμφωνα με την οποία ένα φυσικό πρόσωπο παραιτείται από ένα ή περισσότερα αγαθά του και τα θέτει εκτός εμπορικής συναλλαγής, αφιερώνοντάς τα σε κάποιο ιερό, φιλανθρωπικό ή κοινωνικό σκοπό. Το βακούφι αποτελεί τον κατεξοχήν μηχανισμό για την επίτευξη της ελεημοσύνης, έναν από τους κυρίως άξονες του Ισλάμ. Όταν κατάλαβα τι είναι το βακούφι, έπρεπε να αναζητήσω και τη σημασία του τίτλου «Βαλιδέ Σουλτάνα». Κυριολεκτικά λοιπόν, ο τίτλος «Βαλιντέ», αραβική λέξη που αποτελεί το φιλικό της λέξης «Βαλίντ», δηλαδή «πατέρας», σημαίνει «η μητέρα του Σουλτάνου». Ήταν ένας τίτλος που διατηρούσε κάθε μητέρα Σουλτάνου που βρισκόταν στην εξουσία. Η λέξη «Σουλτανομήτωρ» αποδίδει ακριβέστερα τη μονολεκτική μετάφραση του τίτλου «Βαλιδέ» από τη λέξη «βασιλομήτωρ», αφού η μητέρα ενός σουλτάνου είχε ιδιαιτερότητες σε σχέση με την αντίστοιχη θέση στον κόσμο της Δύσης. Κάπως έτσι οδηγήθηκα στην Ευμενία Βοριά ή Βεργίτσι, αν και δεν ήταν εκείνη η Βαλιδέ Σουλτάν που βακούφι της ήταν τα νόδια. Αναζητώντας στοιχεία στο διαδίκτυο, διαβάζεις πως σύμφωνα με τον ιστορικό Ναϊμά, μετά την άλωση του Ρεθύμνου το 1648 από τον Χουσεΐν Πασά, εστάλησαν μεταξύ άλλων και 10 κορίτσια ως σκλάβες για το χαρέμι του στο Σουλτάνο Ιμπραήμ Αλφα. Μέσα σε αυτά τα 10 κορίτσια εικάζεται πως ήταν και η Ευμενία Βεργίτσι, κόρη ιερέα, πράγμα για το οποίο διατηρείται τις αμφιβολίες του Νικόλαο Σταυρινίδης, που υποστηρίζει πως δεν αποδεικνύεται αυτό και ότι στα επόμενα χρόνια έγιναν και άλλες απαγωγές κοριτσιών. Επομένως, δεν είναι σίγουρο πως η Ευμενία μπήκε στο σουλτανικό χαρέμι τη χρονιά της άλωσης. Το επώνυμό της, Βεργίτσι, παραπέμπει στην περιοχή του Μιλοποτάμου. Υποστηρίζεται πως ο πατέρας της, γνωστός ως Παπαβοριάς, ήταν ιερέας στους Ασυρώτους, στο σημερινό Κρυονέρι. Η οικογένεια των Βεργίτσιδων, πάντως, όχι μόνο υπήρχε, αλλά ήταν και αρχοντική. Αν δεν ήταν αρχοντική, δεν θα είχε διασωθεί το όνομα αυτό μέχρι και σήμερα. Οι Τούρκοι σκόπιμα διέσωσαν το όνομα τεπώνυμο της Ευμενίας, γιατί ήταν από σημαντική οικογένεια και πρόσθεσε αίμα κριτών ευγενών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η χριστιανή λοιπόν ρεθυμιώτισσα, Ευμενία Βεργίτσι, οδηγήθηκε σε πολύ μικρή ηλικία στο χαρέμ του Topkapi Σεράι, αφού πήρε τουρκική και μουσουλμανική εκπαίδευση και εξισλαμίστηκε. Όταν μπήκε στο χαρέμι, σίγουρα ήταν κάτω από 6 ετών. Άλλωστε υπήρχε διάταξη που δεν επέτρεπε την είσοδο κοριτσιών που είχαν ξεπεράσει αυτή την ηλικία σε σουλτανικό χαρέμι. Για 17 χρόνια, όσα δηλαδή βρισκόταν στο χαρέμι, δεν έχουμε γραπτές πληροφορίες για εκείνη. Ήταν γνωστή σαν Γκυριτλή, δηλαδή κριτικιά, ή Γκυριτ Τσαπουλού, δηλαδή το κριτικό λάφυρο. Το όνομα Ρεμπιά Γκυλνούς, που σημαίνει αυτή που πίνει τη δροσιά από τα ρόδα της άνοιξης, της το έδωσαν όταν έγινε γκιοζντέ, δηλαδή όταν την ξεχώρισε ο Σουλτάνος, και Ικμπάλ, δηλαδή όταν έγινε ευνοούμενή του. Η νεαρή χριστιανή ρυθμιώτισσα ανακηρύχθηκε με ευκολία, βασισμένη στην ομορφιά και την εξυπνάδα της, από την ανωνυμία των χαρεμιών στο υψηλότερο γυναικείο αξίωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
και διαδραμάτισε ξεχωριστό ρόλο στη διοίκησή της, επηρεάζοντας τρεις σουλτάνους, τον σύζυγό της ως Χασεκή και τους δύο γιους της ως Βαλιδέ Σουλτάν. Ο Μεχμέτ Δέλτα ξεχώρισε αμέσως και ερωτεύτηκε σφοδρά τη Χανούμης από το Ρέθυμνο. Την έκανε Χασεκέ Σουλτάνα, δηλαδή την πρώτη και μόνη αγαπημένη του νόμιμη σύζυγο. Ο Τούρκος ιστορικός Αντνάν Γκίδ υποστηρίζει πως το ζευγάρι δεν είχε μεγάλη διαφορά ηλικίας και πως η Γκιουλνούς ήταν 21 ετών όταν παντρεύτηκαν. Στα 22 της του χάρισε τον πρώτο του γιο, τον Μουσταφά Β, ενώ στα 31 της χρόνια γεννά το δεύτερο γιο της, Αχμέτ Γ. Μαζί του έκανε και μία κόρη, τη Χατιτζέ Σουλτάν, για την οποία δεν βρήκα περισσότερες πληροφορίες. Ο Αντνάν Γκίζ εκφράζει επίσης με σιγουριά την άποψη πως αν υπήρχε ποτέ μια ευτυχισμένη γυναίκα στο σουλτανικό χαρέμι, αυτή ήταν η Ρεμπιά Γκιουλνούς. Από τη στιγμή που έγινε νόμιμη σύζυγος του Σουλτάνου μέχρι το θάνατό της, δεν επέτρεψε σε κανένα να κλονίσει τη θέση της. Πρώτη, την ξεχώρισε η Χατιτζέ Τουρχάν Βαλιδέ Σουλτάν, η μητέρα δηλαδή του Σουλτάνου, και εκείνη φρόντισε να την γνωρίσει το γιο της, ο οποίος την ερωτεύτηκε απόλυτα. Όταν όμως έγινε σύζυγος του Σουλτάνου Μεχμέτ Δέλτα, νύφη και πεθερά συγκρούστηκαν. Έτσι, όταν ο Σουλτάνος Μεχμέτ Δέλτα πέθανε, η Ρεμπιά Γκιουλνούς διώχθηκε από το τοπικαπί, για να επιστρέψει θριαμβευτικά ως Βαλιδέ Σουλτάν όταν ο μεγαλύτερος γιος της, Μουσταφά Β, έγινε Σουλτάνος. Το 1703 συζητήθηκε να εγκρίνει τη διαδοχή του δεύτερου γιου της, Αχμέτ Γ, εφόσον ο πρώτος ήταν νεκρός και το έκανε. Έμεινε Βαλιδέ Σουλτάν για 20 χρόνια. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας των δύο γιών της, από 6 Φεβρουαρίου 1695 ως 6 Νοεμβρίου 1715, όταν δηλαδή πέθανε στο ανάκτορο της Ανδριανούπολης ηλικία 73 ετών. Κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, πολλοί λίγες γυναίκες έμειναν στην ιστορία, αλλά και αυτές λίγα πράγματα είναι γνωστά, καθώς δεν επιτρέπονταν οι αναφορές της χανούμησης των σουλτανικών χαρεμιών. Κάτι ανάλογο με αυτό που γνωρίζουμε ότι γινόταν στην αρχαία Αθήνα και τους γυναικονίτες της. Φτάνει να θυμηθούμε τον επιτάφη του Περικλή, όπου σπουδαίος εκείνος άντρας και πολιτικός της Αθήνας συμβούλευε τις σύρες των νεκρών του πρώτου έτους του Πελοποννησιακού Πολέμου να κλειστούν στους γυναικονίτες και να μην δώσουν ποτέ αφορμή ούτε για κακά, αλλά ούτε και για καλά σχόλια. Η Ρεθυμνιώτισσα Ευμενία Βεργίτση, γόνος αρχοντικής οικογένειας Κρητών και αργότερα η Μετουλάχ Ρεμπιά Γκιουλνούς Βαλιδέ Σουλτάν, δεν ανήκει στις γυναίκες των οποίων η φήμη καλύφθηκε από το σκοτάδι του χαρεμιού και των κοινωνικών περιορισμών. Έμεινε στην ιστορία με κάθε τίμημα. Μέχρι και σήμερα γίνονται μελέτες και διεξάγονται έρευνες για όλες τις εκφάνσεις του πολυτάραχου βίου της Ελληνίδας Σουλτάνας. Πριν από την Γκιουλνούς υπήρξε και άλλη Ελληνίδα Βαλιδέ Σουλτάν στο τοπικαπί. Η Χριστιανή Αναστασία από τη Χίο ή την Τίνο, ή αλλιώς και ο Σεμ Βαλιδέ Σουλτάν, σύζυγος του Αχμέτ Α και μητέρα των Σουλτάνων Μουράτ Δέλτα και Ιμπραήμ Δέλτα, υπήρξε η πιο ισχυρή Σουλτάνα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά στραγγαλίστηκε το 1651 και στη δολοφονία της συμμετείχε η Χατιτζέ Τουρχάν, της οποίας η Κιωσέμ ήταν πεθερά. Η συμμετοχή της Τουρχάν στο στραγγαλισμό της μητέρας του συζύγου της έγινε με σκοπό την προστασία των γιών της. Η Ρεμπιά Γκιουλνούς προφανώς δεν χρειάστηκε να στραγγαλίσει τη Χατιτζέ Τουρχάν που ήταν δική της πεθερά, αλλά δεν δίστασε να το κάνει σε όποιον άλλον θεωρούσε εμπόδιο, σκορπίζοντας έτσι απλόχερα τον θάνατο. Με αφορμή το παράδειγμα της Κιωσέμ, γίνεται αντιληπτό ότι μέσα στα χαρέμια του Top Capi ή σκότωνες αθόρυβα τους εχθρούς σου ή κατέληγες στα βάθη των μελανών νερών του Βοσπόρου. Έτσι, η Ρεμπιά Γκιουλνούς περπάτησε πάνω σε πτώματα για να γράψει το όνομά της στα κοιτάπια της ιστορίας και να μην το ξεχάσει ποτέ κανείς. Όλοι οι βιογράφητες τη χαρακτηρίζουν αδίσταχτη και αναφέρονται σε σειρά εγκλημάτων στα οποία προέβη προκειμένου να διαφυλάξει τη δική της θέση και να παραμείνει τόσα χρόνια στην εξουσία.
Λένε για αυτή την αδίστακτη γυναίκα πως οργάνωσε τη δολοφονία με στραγγαλισμό των αδερφών του συζύγου της από άλλες μανάδες, Σουλεϊμάν Β' και Αχμέτ Β', όταν γέννησε τον πρώτο της γιο, Μουσταφά Β', υποθέτω από φόβο μην κάνουν κακό στο παιδί της για χάρη της διαδοχής. Την τελευταία στιγμή όμως η πεθερά της, Τουρχάν Χατιτζέ, ανακάλυψε και ματέωσε το συγκεκριμένο σχέδιό της. Μα κι αν αυτό το σχέδιο απέτυχε, τα περισσότερα από τα σχέδιά της στέφτηκαν από επιτυχία. Από τη στιγμή που έγινε πρώτη χασική σουλτάν, η νόμιμη και αγαπημένη σύζυγος του Μεχμέτ Δέλτα τραγκάλισε, διητηρίασε μέσα στο χαρέμι, δολοφόνησε και έστειλε στα βάθη του Βοσπόρου όποια προσπάθησε να πλησιάσει τον Σουλτάνο ή προσήλκυσε την προσοχή του. Με αυτή την τακτική έμεινε ως το τέλος η πρώτη και η μόνη νόμιμη σύζυγος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν αυτό της Γκιουλμεγιάζ, μιας φαλακίδας του Μεχμέτ Δέλτα, που η άφεξή της στο χαρέμι κλόνησε τον απόλυτο έρωτα που αισθανόταν ο Σουλτάνος για τη Ρεμπιά Γκιουλνούς Βαλιδέ Σουλτάν. Λένε πως μια μέρα που η φαλακίδα ατένιζε τη θάλασσα, καθισμένη σε ένα βράχο, η Βαλιδέ Σουλτάν την έστρωξε με τα ίδια της τα χέρια στο κενό. Μια άλλη εκδοχή του θανάτου της ήταν ότι στραγγαλίστηκε από αποφάλαλους ευνούχους κατόπιν εντολής της νόμιμης συζύγου του Σουλτάνου. Άλλο παράδειγμα ήταν αυτό μιας τσερτσέζας χορεύτριας που με το χορό της γοήτευσε το Μεχμέτ Δέλτα. Όταν το αντιλήφθηκε η Ρεμπιά Γκιουλνούς, πρότεινε στο Σουλτάνο να χορέψει η κοπέλα με ένα μαυριτανό ευνούχο, δικό της υπηρέτη, ώστε να γίνει ο χορός της πιο ελκυστικός και ο ανυποψίας Σουλτάνος δέχτηκε. Μετά από ρητές οδηγίες, τα χορευτικά βήματα του μαυριτανού ευνούχου οδήγησαν τη χορεύτρια κοντά στο μπαλκόνι και από εκεί με ένα χορευτικό τίναγμα στο κενό. Η προσγείωσή της στα βράχια προκάλεσε το θάνατό της, ο οποίος θεωρήθηκε ατύχημα. Μόνο μια χριστιανή βοσκοπούλα από το Θεσσαλικό κάμπο, την οποία ο Μεχμέτ Δέλτα συναντούσε κρυφά όταν πήγαινε για κυνήγι, γλίτωσε στο θάνατο όταν το έμαθε Γκιουλνούς. Την απομάκρυνε από τον Σουλτάνο αφού την πάντρεψε με συνοπτικές διαδικασίες με κάποιον αξιωματικό της. Προσωπικά, δεν θεωρώ επέτεια μόνο την ερωτική ζήλια για τις εγκληματικές ενέργειες του Σουλτάνου. Σίγουρα θα ζήλεψε σαν γυναίκα, παρακολουθώντας τον Μεχμέτ Δέλτα και σύζυγό της να προσελκύεται από την παρουσία μιας άλλης γυναίκας, μα δεν νομίζω πως θα την σκότωνε αν δεν χρειαζόταν να προστατεύσει τον εαυτό της ή τα παιδιά της. Δεν πρόκειται λοιπόν τόσο για ερωτική ζήλια, όσο για τακτική επιβίωσης. Όλες εκείνες που θα κέρδιζαν την καρδιά του Μεχμέτ Δέλτα σίγουρα θα επιθυμούσαν στο άμεσο μέλλον τη θέση της Σουλτάνας και με τη βοήθεια άλλων γυναικών από το χαρέμι, που θα την αντιπαθούσαν, πιθανόν να τη σκότωναν, όπως έγινε με την Γιωσέμ και με τόσες άλλες. Επιπλέον, ακόμα κι αν δεν τη σκότωναν, ακόμα κι αν δεν κατάφεραν οι ίδιες να γίνουν νόμιμες σύζυγοι του Σουλτάνου, τα παιδιά τους θα ήταν νόμιμοι διάδοχοι του θρόνου και επομένως επικίνδυνα για τους γιους της Ρεμπιά Γκιουλνούς. Ο θάνατός τους λοιπόν φάνταζε ως η μόνη και αδιαπραγμάτευτη λύση. Το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο είσαι ενταγμένος καθορίζει τις πράξεις και το χαρακτήρα σου. Ζώντας παρέα με το θάνατο, ή πεθαίνεις ή μαθαίνεις να σου ξεφεύγεις. Η Χατιτζέ Τουρχάν και πεθερά της Ρεμπιά Γκιουλνούς την ξεχώρισε για την ομορφιά και την καλοσύνη της και γι' αυτό την έφερε κοντά στο γιο της Μεχμέτ Δέλτα για να την ερωτευτεί όπως και έγινε. Όσο η Γκιουλνούς ήταν η χασική του Σουλτάνου, αλλά και μετά, ο Σουλτανομήτωρ έκανε πολλές φιλανθρωπίες και ήταν πολύ αγαπητή στο λαό, πράγμα που δείχνει πως είχε καλοσύνη μέσα της. Ακόμα όμως οι πιο καλοί άνθρωποι, όταν μπουν σε λυκοφορία, ακονίζουν τα δόντια τους, αν θέλουν να βγουν ζωντανοί από εκεί, και η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.